Μέσα στην επόμενη εβδομάδα ξεκινούν από την Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας τα έργα διευθέτησης σε 19 χυμάρους της Μαγνησίας με συνολικό προϋπολογισμό 7 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουμε ξεκινήσει να οριοθετούμε κάποια ρέματα, δηλαδή να κάνουμε τις τοπογραφήσεις για να βοηθήσουμε σιγά σιγά να οριοθετηθούν με ΦΕΚ και να αρχίσουν και κάποιες μόνιμες αποκαταστάσεις. Προς το παρόν όμως θα συνεχίσουμε με εργολαβίες που θα ξεκινήσουν μέσα σε μία εβδομάδα περίπου σε όλα τα ρέματα που έχουν μήνια καθάριστα και έχουν πρόβλημα, τις εργασίες αποκατάστασης. Ξεκινάμε λοιπόν στα 19 περίπου ρέματα τα οποία θεωρούμε ότι πρέπει να γίνουν άμεσες παρεμβάσεις με την εργολαβία των 7 εκατομμυρίων ευρώ, να μπαίνουν οι εργολάβοι και να ξεκινούν άμεσα να κάνουν όλες τις απαραίτητες εργασίες για να μην υπάρξει πρόβλημα από το φθινόπωρο και μετά. Δηλαδή σε 20 με 30 μέρες πιστεύουμε να έχουν ολοκληρωθεί. Μιλάμε για ρέματα που εκτείνονται σε όλο το εύρος της Μαγνησίας. Ναι, σε όλο το εύρος της Μαγνησίας και τα οποία έχουν πολύ μεγάλες ζημιές και ακόμη υπάρχουν εκκρεμότητες. Την ίδια στιγμή προχωρά η υλοποίηση του σχεδιασμού για τις ασφαλτοστρώσεις σε Πήλαιο και Αλμυρό. Εφόσον τεχνικά έργα δεν μπορεί να κάνει πλέον η περιφέρεια, μπορεί όμως με κάποια χρήματα τα οποία μας δόθηκαν και τα οποία δίνονται κάθε χρόνο για ασφαλτοστρώσεις, να ξεκινήσουμε και θα ξεκινήσουμε ήδη ασφαλτοστρώσεις στη Ζαγορά Χορευτό, το οποίο το τελειώσαμε. Ήταν 11 σημεία και άλλα 4 κάτω στο Χορευτό. Έχει γίνει ένας υπέροχος δρόμος για να κατεβούν οι τουρίστες και οι κάτοικοι της περιοχής. Επίσης, στη Νταμούχαρη κάνουμε τώρα εργασίες. Θα κάνουμε στο Ανήλιο, θα κάνουμε σε άλλα σημεία του οδικού δικτύου Χάνια-Κισσός που χρειάζεται να υπάρξει ασφαλτόστρωση. Θα κάνουμε στο Δήμο Νοτίου Πηλίου, στον Αλμυρό, στην Αγριά επίσης, η οποία το οδόστρωμα έχει αρκετές βλάβες, έχω διαπιστώσει, οπότε και εκεί θα προβούμε σε αποκαταστάσεις και σε κάποια άλλα χωριά, Άγιος Λαβρέντιος κλπ, σε σημεία τα οποία υπάρχουν βλάβες. Μέχρι να έρθει το Υπουργείο να κάνει τα τεχνικά έργα, δεν θέλουμε να το αφήσουμε έτσι το οδόστρωμα,